Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να σας μιλήσει για τη σειρά Stranger Things. Ξέρετε ποιος. Αυτός ο κεφτές που γκαρίζει όλη την ώρα. Εγώ λοιπόν, ο Μέγας Μάγος Βέκνα, που δίνω την άδεια να μιλήσει για το πετσόκομα του αιώνα που τους έκανα στη τέταρτη σεζόν. Αχ, άντε μπράβο. Τι μου κάνατε, μπροτσάτσος, καλά μου είσαστε! Λοιπόν, εγώ λέω να μην καθυστερούμε άλλο. Πάρτε τα απαραίτητα συνοδευτικά και ελάτε μαζί μου στο Upside Down για να συναντήσουμε τον μεγάλο. Έτοιμοι! Φύγαμε! Έχει πολύ ζέστη τον τελευταίο καιρό, δεν νομίζετε? Και δεν φταίει το καλοκαίρι γι' αυτό, αλλά η Surfshark! Πουά, πώς τα λέω έτσι, ρε! Ούτε να με πληρώνανε! Λοιπόν, το Surfshark είναι η καλύτερη VPN υπηρεσία! Τι κάνει μια VPN υπηρεσία? Αλλάζει την IP σου όταν σερφάρεις στο διαδίκτυο για να σερφάρεις με ασφάλεια και χωρίς περιορισμούς. Βλέπεις ταινίες και σειρές? Μην απαντάς, εννοείται ότι βλέπεις ταινίες και σειρές για να βλέπεις αυτό εδώ το κανάλι. Ρητορική ήταν η ερώτηση. Με το Surfshark, λοιπόν, μπορείς να τα βλέπεις όλα αυτά με ασφάλεια. If you know what I mean. Αλλά μπορείς να έχεις και συνδρομητικές υπηρεσίες που δεν έχουν έρθει ακόμη στην Ελλάδα για να τα βλέπεις όλα πρώτος. Ή πρώτος. Θες που χου να δεις HBO Max που δεν γίνεται ακόμη γιατί δεν έχει έρθει ακόμη στην Ελλάδα? Πας στο Surfshark, πατάς Αμερική και κάνεις τη Warner και μετά της πληρώνεις συνδρομή. Αλλά το πιάσατε το νόημα. Θες Netflix, Amazon Prime, Disney Plus σε χαμηλότερες τιμές που πολλούνται σε άλλες χώρες και όχι σε αυτές που πολλούνται στην Ελλάδα? Βάλε το Surfshark και μπορείς να το κάνεις. Τώρα μην θες να σου πω και τον τρόπο, βρες τον μόνο σου. Αν το λέω τίποτα θέλετε. Για να τα έχεις λοιπόν όλα αυτά, δεν σου στοιχίζει πολύ, γιατί αν πας στο link που θα βρεις κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και βάλεις τον κωδικό TOMENCHILL, κερδίζεις 83% έκπτωση και τους 3 πρώτους μήνες δώρο. Και αν για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, δεν σου κάνει η φάση, μπορείς στον πρώτο μήνα να ζητήσεις τα λεφτά και σου πίσω. Πατάς λοιπόν στο link που θα βρεις κάτω στην περιγραφή, βάζεις κωδικό TOMENCHILL και βοηθάς και το κανάλι και μπορείς και να σερφάρεις άνετα στο διαδίκτυο. Επιστροφή στο επεισόδιο. Έλα Παναγία και Χριστέ. Πείτε μου, ποιος λύνει σταυρόλεξο με χρονόμετρο, ρε παιδιά? Άμα είναι έτσι, ρε φίλε, βάλε και ένα με ένα πιστόλι να βαρέσει την ώρα που ξεκινάς. Ω, πάλι εσύ, ρε! Γιατί δεν ψοφάς, μπορεί να τελειώσει. Α, εντάξει, πες το έτσι, είμαστε στο παρελθόν. Εντάξει, να ξέρατε, θα με τρελαίνα τα μάτια ήταν ζωντανός, ε. Ο Dr. Martin Brenner, λοιπόν, μαζί με το πρόβατο που κουβαλάει στο κεφαλί, μπαίνει μέσα στα εργαστήρια του Hawkins, όπου μέσα εκεί εκπαιδεύει τους εκολαπτώμενους Jedi. Όπα, μπέρδεψα τα project. Εντάξει, ρε παιδιά, να με συμπαθάτε. Εδώ το έκαναν οι ίδιοι δημιουργοί. Εγώ αντιγλίτωνα. How are you feeling today? Okay. Ναι, γιατρέ, καλά είμαι. Δεν φαίνεται. I want you to find Dr. Ellis. Α, καλά, μιλάμε για επιθεώρηση εργασίας άλλου επίπεδου, ε! Ο τύπος βάζει τα παιδάκια για να κοιτάει τι κάνουν οι υπάλληλοι στα υπόλοιπα δωμάτια. Έτσι όπως το πάει, τον βλέπω σε λίγο καιρό να ψάχνει για υπαλλήλους και να τρώει συνέχεια πόρτα. Six and Dr. Ellis. They're both. Α, τι σας είπα! Καλά, ναι, εντάξει, εννοείται ότι δεν θα έχεις ψοφήσει. Δεν περίμεναμε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι με χαλάει με τον Dr. Brenner στην τέταρτη σεζόν. Τον δόκτορα πρόβατο, λοιπόν, τον έχουμε συνδέσει στη συγκεκριμένη σειρά με τον απόλυτο βίλεν. Γιατί αυτός είναι πίσω από όλα όσα γίνονται στη σειρά. Είναι αυτός που ανακρίνει κόσμο, που βασάνιζε την Eleven χωρίς έλεος, γι' αυτό και εκείνη κάθε φορά που τον βλέπει χαίζεται πάνω της. Στην τέταρτη σεζόν, λοιπόν, ξαφνικά οι δημιουργοί αποφάσισαν να μας δείξουν μια πιο ανθρώπινη, ρε παιδί μου, μεριά του, ότι γενικά νοιάζεται για τα πειραματόζωά του, κάτι που με χάλασε. Γιατί αποφασίστε, ρε παιδιά, ή θα είναι γουρούνι ή θα ενδιαφέρεται. Και τα δύο δεν γίνεται. Ωχ, το κοριτσάκι από το The Ring! Κουρεμένο! What have you done? Να υποθέσω τώρα ότι αυτή είναι η Eleven, αλλά και ποια άλλη να είναι.
Πάντως ρε παιδιά, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσατε να το κάνετε και λίγο καλύτερα. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι την μικρή Eleven την υποδίθηκε η Μάρτι Μαρί Μπλερ, η μικρή ηθοποιός που μετά στο post-production αντικαταστάθηκε το πρόσωπό της με το πρόσωπο της Μίλι Μπόμπι Μπράουν. Και η πικρή αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που εμφανιζόταν η μικρή Eleven στην οθόνη, τα μάτια μου έστελναν σήμα στον εγκέφαλό μου ότι αυτό που βλέπουν είναι ψηφιακά κατασκευασμένο και με πέταγε απ' έξω από τη σειρά. Αλλά δεν πειράζει, υγεία. Εντάξει ρε δόκτωρα, τι έκανες και τι έκανες, σιγά, δεν βλέπεις τι έκανε. Εξαφάνισε τον ανταγωνισμό. Dear Mike, today is day 185. Το λοιπόν, ακούστε πώς θα γίνει σήμερα. Επειδή η τέταρτη σεζόν του Stranger Things γενικά φλιαρεί και είναι λίγο μεγαλύτερη από όλες τις σειρές Marvel που έχουν βγει μέχρι τώρα και που θα βγουν και στο μέλλον, θα πιάσουμε τα πιο τρανταχτά σημεία για να τα αναλύσουμε. Και όσο φτάνουμε προς το τέλος, θα γινόμαστε όλο και πιο αναλυτικοί. Και μιας και είπα για τρανταχτά θέματα, πρώτον. I think because I am so busy. I'm not a robot. You do this. Καταρχάς, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έχει αρχίσει και μοιάζει επικίνδυνα στη Γουινόνα Ράιντερ, ή τουλάχιστον αυτό θέλει να μας περάσει η σειρά, η οποία της έχει ντύσει, βάψει και κουρέψει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Να δείτε ότι θα πηγαίνουν σε έναν από αυτούς τους μπαρμπέρδες της γειτονιάς που ξέρουν μόνο δύο κουρέματα, ρε. Ένα τρικό και ένα γυναικείο. Τίποτα άλλο. Will is painting a lot. Maybe it is for a girl. I think there is someone he likes. Τρανταχτό θέμα νούμερο 2, κυρίες και κύριοι, είναι η σεξουαλικότητα του Will. Και όμως, παιδιά, εάν δεν το είχατε πάρει χαμπάρι, στο ίντερνετ έχει γίνει χαμός με τη σεξουαλικότητα του Will, δηλαδή αν του αρέσουν του ανθρώπου οι γυναίκες ή οι άντρες. Με την πλάστικα να γέρνει λίγο προς τη δεύτερη μεριά και θα το αιτιολογήσουμε αυτό πιο μετά. Jonathan is acting weird also. I hope he and Nancy get to go together. Ο Jonathan, από την άλλη, σε αυτή τη σεζόν είναι γενικά. Καλά. Ο Τζόναθαν, που στις προηγούμενες σεζόν ήταν πιο μάχημος και από το Ράμπο, σε αυτήν την τέταρτη σεζόν αποφάσισαν οι δημιουργοί να τον κάνουν μόνο να περιφέρεται μαστουρωμένος με τον φίλο του, τον πολύ χαλαρό φίλο του, Argyle, aka The Dude. His funny friend Argyle has been taking us to school. Hold on to your butts, brochachos. Το πιάσατε, brochachos. Πολύ χαλαρό. No woman, no cry. Actually, they might kill us before they kill her. I don't know, man. Actually, I don't know what order they want to go. Χαλαρός, αρκεί να μην του έχει τελειώσει το χόρτο. Στο μεταξύ, οι Mike και Dustin τις μετράνε για να δουν ποιος την έχει καλύτερη. I'm not saying that my girlfriend is better than yours. It's just that Susie's like a certified genius. You do realize Elle saved the world twice, right? Τις κοπέλες τους εννοούσα, μωρέ. Τι κατάλαβες εσύ. Πονηρούι. Καλώς τον αχώνευτο. Καλώς τον Captain America του Hawkins. Αυτός εδώ, παιδιά, είναι ο Jason Carver ή Carver, όπως θέλετε πείτε τον, ο οποίος είναι ο main κακός της σειράς μας. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, γιατί εγώ τουλάχιστον στο τέλος της τέταρτης σεζόν τον Vecna τον ψιλοσυμπαθούσα. Αυτό εδώ πάλι ήθελα να πεθάνει βάλαψα. It's been a tough year for Hawkins. So much loss. Sometimes I wonder how much loss can one community take. Μπράβο ρε Jason. Παιδιά, εντάξει τώρα, αχώνευτος και αχώνευτος, πρέπει να ομολογήσουμε ότι γενικά τα λέει καλά, είναι ταπεινός και συνειδητοποιημένο. In dark days like this, we need something to believe in. Κοίτα να δεις, Μπράβο ρε παιδιά, το παλικάρι φαίνεται να είναι γεννημένος ηγέτης, γενικά τα λέει ωραία. So last night, when we were down by 10 points at half to Christian Academy, I looked at my team. Τώρα, πού κολλάει η ομάδα σου με τα κακά που έγιναν στο Hawkins? Think about each and every one of our friends who perished in that fire. What did they die for? Για να σώσουν τον κόσμο? For us to lose to some crap school? No. Μπράβο, αυτό λέμε όλοι. Δεν πέθαναν γι' αυτό, πέθαναν οι άνθρωποι για να σώσουν τον κόσμο. Let's win this game. Let's win this game for them. Ο Captain America μόλις συνέδεσε τους θανάτους στο Hawkins με την κολεγιακή ομάδα μπάσκετ. Λοιπόν, θα το πω εγώ αφού δεν το λέει κανείς άλλος. Χεστήκαμε για την ομάδα σου. Τέλε. Μυστηριώδες δέμα βλέπω, Και από πού λες να έχει έρθει ρε Τζόις? The stamps on the package have that hammer with the hook thingamajig. Sickle. It came from Russia. Από τη Ρωσία με αγάπη λοιπόν. Όλα ωραίο, όλα καλά, δεν λέω. Αλλά το 1986 που τοποθετείται χρονικά η σειρά μας, μέχρι και το 1991,
κανένας δεν έλεγε τη Ρωσία, Ρωσία, αλλά Σοβιετική Ένωση. Της οποίας Σοβιετικής Ένωσης η σημαία είναι αυτή ακριβώς που φαίνεται στα γραμματόσημα που είχε πάνω το κουτί. Απροσεκτούλιδες, μωρέ! Αχ, θα σας πάω, αχ! That is why I have chosen Helen Keller as my hero. Επιστροφή στην υπόθεση Will όμως, κυρίες και κύριοι, αφού πρώτα καλωσορίσουμε την Άντζελα, την οποία από εδώ και πέρα θα τη λέμε Σοράγια. Και όπως κατάλαβε, κατάλαβε. For my hero, I chose my dad. It still fits. Ωραία! Και γιατί είπα επιστρέφουμε στην υπόθεση Will, θα αναρωτιέστε. Και πολύ καλά κάνετε. Γιατί η καθηγήτρια έχει ζητήσει από τους μαθητές της να μιλήσουν για τον μεγαλύτερό τους ήρωα και ο Will εδώ έχει επιλέξει για δικό του ήρωα τον Alan Turing. Έναν λαμπρό Βρετανό επιστήμονα μαθηματικό, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για την αποκρυπτογράφηση του κώδικα Enigma των Γερμανών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γεγονός που θα έπρεπε να τον κάνει ήρωα, αλλά αυτό δεν απέτρεψε την Βρετανία να τον εξορίσει μόλις έγινε γνωστό ότι ο άνθρωπος ήταν ομοφιλόφιλος. Οι ίδιοι Duffer Brothers που συνυπογράφουν το σενάριο της σειράς, αλλά και ο Snap, ο ηθοποιός δηλαδή που υποδύεται τον Will, λένε ότι η σεξουαλικότητα του χαρακτήρα είναι ακόμη ένα ερωτηματικό για αυτόν. Are you alright? I'm fine. Και επειδή η σειρά μας λέγεται περίεργα πράγματα, ήρθε η ώρα να δούμε και λίγο από αυτά. Η Chrissy λοιπόν, που το όνομά της δεν είναι καθόλου τυχαίο για προφανείς και ελληνικότατους λόγους, παθαίνει κρίση πανικού, βλέπει κάποιους εφιάλτες και για να καταπολεμήσει αυτό το πρόβλημα καταφεύγει στις ναρκωτικές ουσίες και ο dealer εκεί της περιοχής είναι... We're the freaks because we like to play a fantasy game. But... As long as you're in Japan. Αυτός εδώ, παιδιά, είναι ο Eddie, slash αιώνιος μαθητής, slash διοργανωτής D&D παιχνιδιών, slash κιθαρίστας, slash dealer ναρκωτικών, slash το παιδί που τρέχει για να ζωθεί. Το τελευταίο είναι και το πιο σημαντικό από όλα, να το θυμάστε. Okay, is this because your girl's ditching you? What? Nancy's not ditching you. Α, ναι, το είχα ξεχάσει αυτό. Δεν φτάνει που ο μαστούρο Τζόναθαν δεν κάνει τίποτα σε όλη τη σειρά, του παίρνουν και τη γυναίκα. Ρε, Duffer Brothers, ρε εσείς. Τι πρόβλημα έχετε με το παλικάρι, μου λέτε. Μήπως δεν έχω πάρει χαμπάρι και γίνεται κανένα reboot στο Twilight franchise και τον θέλουν για βρικόλακα γι' αυτό τον διώχνετε σιγά σιγά. Μια και είπα μαστούρα όμως, παιδιά, πάμε ξανά στον dealer. Sorry for the mess. May take the week off. You live here alone? With my uncle. Η κρίση λοιπόν είναι σε μια φάση. Κρίση! Οπότε θέλει να γίνει καλά για να αντιμετωπίσει τους εφιάλτες, αλλά δεν τη βλέπω να προλαβαίνει. Christy, wake up! I don't like this, Christy, wake up! Και εδώ ακριβώς ξεκινάει το think αυτού εδώ του επεισοδίου που είναι το Eddie, μην τρέχεις. Θα καταλάβετε στη διάρκεια αυτού του βίντεο τι εννοώ. Καλώς τον άρχοντα, τον τελικανή, την κολόνα αυτής εδώ της σεζόν, τον αγαπημένο μου Vecna. It's time for your suffering to end. Ναι, ναι, Chrissy, μη φοβάσαι καθόλου, θα σε κάνει ο Vecna να ξεπεράσεις κάθε μαρτύριό σου. Με θάνατο! Ο Vecna λοιπόν, σαν άλλος κρεοπόλης που του ζήτησες να σου σπάσει το κρέας για ψυσταριά, σκοτώνει την κρίση σπάζοντάς τη σε χίλια κομμάτια μπροστά στα μάτια του Eddie, ο οποίος Eddie εννοείται τρέχει πανικόβλητος να σώσει τη ζωή του. Για το οποίο τρέξιμο εδώ δεν μπορώ να πω κάτι. Είναι λογικό, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Όλοι μας, αν βλέπαμε κάτι τέτοιο, θα γεζόμασταν πάνω μας και θα τρέχαμε να σου δούμε. Για τα μετά έχω εγώ το πρόβλημα. Τέλος πάντων, κάθε πράγμα στον καιρό του. Και όλη την τέταρτη σεζόν μπορεί να την περιγράψει μία φράση που τη λέει ο ίδιος ο Eddie. But Vecna lives. Ο Vecna ζει, αυτός μας οδηγεί. Προς το θάνατο, αλλά μας οδηγεί. Και ξέρετε, παιδιά, ποιος άλλος ζει σε αυτή τη σεζόν. Ο Jim Hopper! Εντάξει, παιδιά, τα έχουμε πει αυτά. Εάν δεν δεις κάποιον να ψοφάει μπροστά στα μάτια σου επί της οθόνης, δεν μπορείς να το θεωρείς νεκρό. Μην σας πω, κάποιες φορές και να τον δεις να ψοφάει, πάλι δεν μπορείς να το θεωρήσεις, ειδικά αν λέγεται Loki. Ζει λοιπόν ο Hopperάρας και είναι εχμάλωτος των Σοβιετικών. Εντάξει, παιδιά, όμως δεν μπορώ να μην κάνω ένα shout-out στην αστυνομία του Hopkins, αυτούς τους φοβερούς επαγγελματίες που εάν κάποιος δουλεύει σε αυτό το Hopkins, είναι αυτοί. Μιλάμε τώρα για τιτανομέγιστους detective, δεν καταλαβαίνετε. Τους βλέπει ο Sherlock Holmes και κλαίει. Holy mother of God. We caught a body over here at the Munson's trailer. Άρα σου λένε λοιπόν εδώ τα όργανα. Βρέθηκε ένα νεκρό κορίτσι μέσα σε ένα σπίτι. Το σπίτι είναι του θείου του Eddie, ο οποίος θείος του Eddie είναι εκεί. Ο Eddie λείπει, άρα ένοχος είναι ο Eddie.
Πού να τρέχουμε τώρα, μπορεί να στέλνουμε το πτώμα σε ιατροδικαστές για να το εξετάσουν και να δουν ότι δεν έχει κανένα σημάδι βίας από τα χέρια του Έντι. Όχι, όχι. Ένοχος. Γιατί, αν μη τι άλλο, είναι απόλυτα λογικό ο ένοχος, ο δολοφόνος να αφήσει το πτώμα στο ίδιο το σπίτι και να σηκωθεί να φύγει. Και υπάρχουν και χειρότερα, θα δείτε στη συνέχεια. Γιατί το δεύτερο θύμα του Βεκνάκου μας είναι ο Φρέντ, ο βοηθός της Νάνση, ο οποίος μπήκε μόνο και μόνο στη σειρά για να τον σκοτώσει ο Βέκνα. Όπως και η Κρίση δηλαδή, είναι αυτοί παιδιά γνωστοί χαρακτήρες αρνιά. Αυτοί δηλαδή που είναι εκεί, διαθέσιμοι πάντοτε προς θυσία. Οπότε τώρα η αστυνομία του Χόπκινς λέει, έχουμε δύο νεκρούς. Ο ένας βρέθηκε μέσα στο σπίτι του Έντι και ο άλλος σε ένα δρόμο λίγο πιο κάτω από το σπίτι του Έντι. Ο Έντι λείπει, άρα μήπως να ψάξουμε και για τον Έντι, μήπως τον βρούμε και μάθουμε τι έγινε. Όχι. Μήπως να πάρουμε αποτυπώματα από το δεύτερο θύμα για να δούμε ότι δεν τον έχει ακουμπήσει καν ο Έντι. Όχι, όχι, πολλή δουλειά. Ο Έντι παραμένει ένοχος. Τι δεν καταλαβαίνετε ρε. Στο μεταξύ. Pop is alive. He looks forward to date. Kind regards, Enzo. Το κουτί από τη Ρωσία έχει μέσα μια κούκλα, η οποία κούκλα, εάν τη σπάσεις, μέσα έχει ένα σημείωμα, το οποίο σημείωμα, μεταξύ άλλων, γράφει και έναν αριθμό, τον οποίο τον αριθμό πρέπει να τον πάρεις για να μιλήσεις με έναν Enzo. But for reservation, you need to make deposit. $40,000. Όπα, Enzo, όπα ρε παλικάρι μου, 40 χιλιάρικα για μια κράτηση, ούτε στη Μύκονο δεν είναι τόσο ακριβά. Όχι, εντάξει, υπερέβαλα. Στη Μύκονο μπορεί να βρει ακριβότερα. You have it in Hopper's trust for the girl, yes. Yes. Είχε ο Χόπερ 40 χιλιάρικα στην άκρη για την 11. Τι διάλογο, ρε. Πώς θα βγάζουν οι επαρχιώτες αστυνομικοί στην Αμερική. Bring to Yuri's fish and fly in Nome, Alaska. You want me to go to Alaska? Yes. Με τα πολλά, η Joyce δεν φτάνει που θα πληρώσει 40 χιλιάρικα, πρέπει να τα πάει και η ίδια στην Αλάσκα. Όπου στην Αλάσκα θα είναι ένας λαθρέμπορος που θα πάρει αυτά τα λεφτά για να τα πάει στον Enzo για να ελευθερώσει ο Enzo τον Χόπερ. Ή μάλλον ακόμη χειρότερα, ο Χόπερ πρέπει να ελευθερωθεί από μόνος του. Πιο πολλές πιθανότητες έχεις να κερδίσεις τον Τζόκερ παρά να πετύχει αυτό το σχέδιο. It's me. It's Dustin. Dustin, χεσμένος είναι ο άνθρωπος, όχι τυφλός. I want to know what happened. You won't believe me. Trust. Αχ, βρε, τι καημένε και να ξέρεις τι έχουν δει τα μάτια τους. Άρα, έχουμε τρεις τοποθεσίες που παίζει ταυτόχρονα μπάλα η σειρά. Η μία είναι η Καλιφόρνια, στην οποία μένει η οικογένεια του Will μαζί με την Eleven. Η άλλη είναι το Hawkins, όπου μένουν οι υπόλοιποι ήρωές μας. Και η τρίτη και τελευταία είναι η Ρωσία, στην οποία είναι εχμάλωτος ο Hopper. Και για να κάνει τον θεατή να τις ξεχωρίσει καλύτερα στο μάτι του αυτές τις τρεις τοποθεσίες, τι κάνει η σειρά. Χρησιμοποιεί εντελώς διαφορετική χρωματική παλέτα σε κάθε μία από αυτές τις τοποθεσίες. Στην Καλιφόρνια τα χρώματα είναι πιο φωτεινά, αλλά και ταυτόχρονα και λίγο ξεθοριασμένα από το φως του ήλιου, ή θα μπορούσαμε να το πούμε αλλιώς και παστέλ τα χρώματα. Στο Hawkins πάλι είναι πιο πλούσια, έντονα, με μεγαλύτερο κοντράστ, και στην περίπτωση της Ρωσίας έχουν χρησιμοποιηθεί πιο σκοτεινά και ψυχρά χρώματα. Hey Will, we'll be back at 6. Have fun, okay? Ναι, ναι, Will, να περάσεις τέλεια και να μην ξεχάσεις να λάβεις χέρι, ε! Με το ένα μόνο να κρατάς το φανάρι, κουράζει. But it seems like the snitch has a boyfriend. Told you spring break's gonna be fun. Η Σοράγια μας λοιπόν εννοείται ότι δεν θα άφηνε αυτήν την ευκαιρία να πάει χαμένη και διοργανώνει έτσι στα μπαμ ένα πολύ ωραίο bullying party. Πριν πάμε όμως εκεί, θέλω να δούμε άλλη μια σκηνή, ένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο για το πόσο φοβερή είναι η αστυνομία του Hawkins. What about your girlfriend? She party here last night? Chrissy? Why are you asking about Chris? When's the last time you talked to her? After the game? Ρε εσύ, μήπως να το πάμε λίγο πιο πλαγίως, έτσι να ρωτήσουμε και άλλα πράγματα τον ανακρινόμενο για να μην καρφωθούμε. Να ρωτήσουμε και για άλλους, ρε παιδί μου, πρώτα και μετά για την κρίση, έτσι να το πάμε απ' έξω γιατί του άλλου είναι και η κοπέλα του. Όχι, όχι, δεν το συζητώ. Θα ρωτήσουμε μόνο για αυτή. Και θα το κάνουν και χειρότερο. What about Eddie Munson? What does Eddie have to do with all this? Did that freak hurt her? Did he hurt Chrissy? Πάρτο! Αυτός, παιδιά, τώρα είναι επαγγελματίας αστυνομικός. Το μόνο που δεν ρώτησε εδώ τον Αμούρικα είναι, ρε, μήπως σκότωσε εσύ την κρίση. Δηλαδή, αυτός και τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια να ρώταγε, θα το έκανε λάθος. Θα του έλεγε, γάτα κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Μόκο τώρα, τσιμουδιά, την καρίζεις.
Μιλάμε. Τώρα τι ήθελα να πω και με διέκοψε ο Αμούρικα. Το Stranger Things σκηνοθετικά από την πρώτη του κιόλα σεζόν έχει μια συγκεκριμένη φόρμουλα. Και αυτή η φόρμουλα είναι παίζω παράλληλα σε πολλές ιστορίες οι οποίες στο τέλος ενώνονται μεταξύ τους για να αντιμετωπίσουν ένα κοινό κακό. Όμως στην τέταρτη σεζόν αυτό το πράγμα, αυτή η φόρμουλα πάει σε άλλο επίπεδο. Αφού στο τέλος της οι 5 παράλληλες ιστορίες που βλέπουμε όταν ξεκινάει γίνονται 4 και προσπαθούν να καταπολεμήσουν αυτό το κοινό κακό απομακρυσμένα αυτή τη φορά. Αλλά για να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο κακό, όπως και οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει στην ομάδα μία σούπερ ηρωίδα. Και η Eleven, παιδιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά έχει χαλάσει. Και για να τις ανακτήσει αυτές τις σούπερ δυνάμεις, πρώτον, πρέπει με κάποιο τρόπο να μπει στη φυλακή. Τώρα βέβαια, ο τρόπος που μπήκε εδώ είναι αυτός. Έτσι, σιγά ρε παιδιά, σιγά. Άμα ήταν έτσι, η αδερφή μου μόνο τόσες φορές που μου είχε χτυπήσει το κεφάλι, θα πρέπει να έχει φάει σόβια τώρα. Βέβαια, με χτυπούσε κατά λάθος. Ή τουλάχιστον έτσι το να πιστεύω. Did you want to kill her? I don't know. You didn't know if you wanted to kill her. No. Α, δεν ξέρει. Εντάξει, ρε παιδιά, λογικό είναι, το κορίτσι είναι μπερδεμένο. Μετά και από όλο αυτό το bullying που έφαγε πριν κάνει τη συγκεκριμένη πράξη, εγώ λέω ότι είναι καλύτερα να φωνάξουμε έναν ψυχολόγο να την κοιτάξει. Turn to the right. That's jail. Hey, look. Is there any chance we can just see her? Όχι ρε, τι ψυχολόγο για ιδέες, μέσα γρήγορα που ζουριάστε τη. Ούτε ψυχολόγους, ούτε δικαστήρια, τίποτα μέσα. Γενικά δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά η αστυνομία στο Stranger Things έχει πάθει ένα μικρό εγκεφαλικό ή και μεγάλο εγκεφαλικό επίτηδες για να προωθείτε ηλίθιη επιλογή. Και αν είχε ένα ψεγάδι αυτή η σεζόν, παιδιά, ήταν αυτό. Υπάρχει κι άλλο, θα το δούμε στη συνέχεια. Οπότε η Eleven, σαν η σοβή της κατάδικος, μεταφέρεται με ένα βανάκι μόνη της, μόνο και μόνο για να γίνει αυτό. I'll take her off your hands. Αυτό λοιπόν που μόλις είδατε ήταν το FBI, έτσι. Για δείτε και αυτό. Everything that has happened in Hawkins can be traced back to Brenner's little pet. Αυτός εδώ πάλι είναι ο Αμερικανικός στρατός. Άρα αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι ο Αμερικανικός στρατός θέλει την Eleven νεκρή, ενώ το FBI τη θέλει ζωντανή και μάλιστα τη θεωρεί και την σωτηρία του πλανήτη. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι δύο οι οργανισμοί είναι κρατικοί οργανισμοί και μάλιστα οφείλουν να μιλάνε μεταξύ τους, γιατί και οι δύο φροντίζουν για την ασφάλεια του κράτους. Θα μπορούσε λοιπόν το FBI πολύ όμορφα και ωραία να πιάσει τον στρατό και να του πει: παιδιά, η Eleven δεν φταίει για τους θανάτους που βλέπετε στο Hawkins, το ελέγχουμε εμείς. Αφήστε το, θα τη βρούμε την άκρη. Όχι, είπαμε. Πρέπει να προωθηθεί η πλοκή. Οπότε εδώ ο Lieutenant Sullivan είναι εδώ μόνο και μόνο για να κάνει ένα πράγμα. Και αυτό δεν είναι να σκοτώσει την Eleven, αλλά για να σκοτώσει τον αθάνατο. Αυτά όμως τα χαρμόσυνα, παιδιά, είναι για μετά. Προς το παρόν, πάμε σε έναν άλλο πυροβολημένο. Hey, man. Where is he? I don't know. Είπαμε, παιδιά, ο main κακός της σειράς μας, έτσι. Δεν θέλω να ξεχνιόμαστε. Ο Βέγκνα επιτέλους μπαίνει και στο μυαλό ενός σημαντικού χαρακτήρα. Ενός χαρακτήρα που τον έχουμε δει τόσες και τόσες σεζόν, έχουμε δεθεί μαζί του. Οπότε ένας ενδεχόμενος θάνατός του, ρε παιδί μου, θα ήταν μεγάλη σημασία. Και εδώ ήταν που είπα μπράβο, σειρά που τολμάς. Γιατί με το να μου σκοτώνεις χαρακτήρες που τους γνώρισα 5 δευτερόλεπτα πριν, δεν γίνεται δουλειά. Και να σημειωθεί κάτι πολύ σημαντικό εδώ, το οποίο το έχω ξαναπεί στο παρελθόν. Δύο είναι οι αγαπημένοι μου χαρακτήρες της σειράς. Ο ένας είναι ο Steve και ο άλλος, ακόμη πιο αγαπημένος χαρακτήρας μου, είναι η Max. Και το διευκρινίζω αυτό και το τονίζω, γιατί θα έχει μεγάλη σημασία για κάτι που θα πω στο τέλος αυτού του βίντεο. You ever hear the name Victor Creel? Παράλληλα με όλα αυτά, τρέχει και ένα story με έναν Victor Creel, ο οποίος δολοφονούσε κόσμο στα 50's. Και η ομοιότητα των φόνων αυτών που είχε κάνει ο Victor Creel με αυτούς που κάνει τώρα ο Vecna, κάνει τις Nancy και Robin να το ψάξουν βαθύτερα το θέμα. No, I assure you, I am still very much in hell. Τον Victor Creel, κυρίες και κύριοι, στην σειρά μας τον υποδίεται ο ίδιος ηθοποιός που υποδίθηκε και τον Freddy Krueger, ο Robert Englund. Και το τονίζω αυτό γιατί αν βάλεις τον ίδιο ηθοποιό που έπαιζε τον Freddy Krueger, τότε παίρνεις χωροχάρτη επειδή ο Vecna μοιάζει λίγο με αυτό το χαρακτήρα. Όχι, αδεύφια Duffers, δεν παίρνεις. And then it began. Dead animals. Yes, why? A spawn of Satan, a demon. Ο Victor λοιπόν στην ουσία αρχίζει και περιγράφει την ιστορία από τις ταινίες The Conjuring στις πρωταγωνίστριές μας για να καταλήξει εδώ. It took Virginia first.
Tried to get the children out to save them. Ό,τι κινείται εκτελείται. Όλους τους έφαγε μαρμάγκα, παιδιά, ή τουλάχιστον έτσι φάνηκε αρχικά. Αλλά αυτό που μας νοιάζει περισσότερο εδώ είναι η φωνή. Ποια φωνή? Άρα ο Βίκτορ κατάφερε να βγει από το συγκεκριμένο εφιάλτη ακούγοντας μία μουσική στα αυτιά του. Μία λεπτομέρεια την οποία την είχε σετάρει λίγο πριν η σειρά μας. We found that music has a particularly calming effect on the broken mind. The right song can prove a salient stimulus. Το άκουσμα ενός τραγουδιού λοιπόν σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να βγεις μέσα από ένα όνειρο, από έναν εφιάλτη. Ρε, από πού μπορεί να πήραν αυτή την ιδέα? So once we've made the plant, how do we get out? We could use the musical countdown to synchronize the different kicks. Βρε τη μουσικά! Φανς του Christopher Nolan κι εσείς! Όχι μουσικό! Τώρα να το πούμε, γιατί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας άλλωστε, η τέταρτη σεζόν του Stranger Things είναι στην ουσία ένα puzzle ιδεών από διάφορα άλλα project, τα οποία όμως τα έχουν συνδυάσει πάρα πολύ ωραία μεταξύ τους. Το έκανε καλά! Ναι, το έκανε καλά. Με χάλασε εμένα αυτό? Ναι, με χάλασε πολύ. Γιατί είχα συνηθίσει το Stranger Things στη βάση του να έχει μια φρέσκια ιδέα. Και εδώ μου τα χαλάσανε λίγο. Ναι, okay, το ξέρουμε ότι πλέον δεν υπάρχει παρθενογένεση, το έχουμε μπεδώσει, αλλά τουλάχιστον το Stranger Things ήταν σε μια κατηγορία μόνο του. Ήταν, γιατί πλέον δεν. Would you like to join them? Σας το έχω πει και σε παλαιότερο βίντεο, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να το αναφέρω και εδώ, παιδιά, πως ο Βέκνα, ο κακός της σειράς μας, είναι κατασκευασμένος κατά 99% με πρακτικά εφέ. Ο ηθοποιός που τον υποδίθηκε καθόταν για 9 ολόκληρες ώρες, ίσως και παραπάνω κάποιες φορές, πριν από κάθε γύρισμα για να του μετατρέψουν στη μορφή που τον βλέπουμε μέσα στη σειρά. Και είπα 99% κατασκευασμένος με πρακτικά εφέ, γιατί το μόνο CGI που βλέπουμε πάνω σε αυτό το χαρακτήρα είναι τα κινούμενα μέρη που φαίνονται, οι γλίτσες αυτές που κινούνται πάνω του. Αυτά λοιπόν είναι τα ωραία της επιτυχίας. Οι άνθρωποι πέτυχαν, πήραν budget στα χέρια τους και το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο. Και μπράβο τους. Max. Η Max, παιδιά, δυστυχώς είναι στο έλεος του Βέκνα, αλλά λίγο πριν την πάρει μαζί του. They can't help you, Max. Τα κορίτσια αποκαλύπτουν στον Dustin το μυστικό που κατάφεραν να αντλήσουν από τη συζήτηση που είχαν με τον Victor. Η Max σώνεται από του Βέκνα τα δόντια και η Kate Bush, παιδιά, που ζει ευτυχώς η γυναίκα, μετά από 37 ολόκληρα χρόνια βλέπει το κομμάτι της Running Up That Hill να γίνεται νούμερο 1 παγκοσμίως. Επισήμως δηλαδή βλέπουμε περίεργα πράγματα, παιδιά, και εντός σειράς αλλά και εκτός από αυτή πλέον. Πόσο μου αρέσει, guys, όταν ταινίες ή σειρές παίρνουν ωραία ξεχασμένα παλιά μικρά διαμαντάκια και τα φέρνουν ξανά στην επικαιρότητα ή τα κάνουν και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες από ό,τι είχαν γίνει παλιά. Και το Stranger Things αυτό δεν το κάνει μία φορά, το κάνει δύο. Μόνο και μόνο γι' αυτό, respect. Alright, you guys ready? Yeah. Πίσω στο σπίτι του Will όμως, όπου οι πράκτορες του FBI έχουν μαντρώσει τους φίλους της Eleven, μήπως και του συμβεί κάτι. Αλλά... Hello there. Τι έγινε, ρε παιδιά, τι είδαμε μόλις τώρα? Τι γίνεται, γιατί βλέπω ξαφνικά John Wick? Από πότε ο Αμερικάνικος στρατός πυροβολεί φόρα παρτίδα πράκτορες του FBI? Θα τρελαθούμε τελώς! Έλα, Χριστέ και Παναγία, τα αδέρφια Ντάφερς πρέπει να πίνουν από αυτό που πίνει και ο Argyle, αλλιώς δεν εξηγείται. Οπότε, ο πράκτορας που κατάφερε να σωθεί από την επίθεση πριν λίγο, δίνει λίγο πριν πεθάνει ένα στυλό στους πρωταγωνιστές μας. Το οποίο στυλό μέσα έχει ένα χαρτάκι, το οποίο χαρτάκι μέσα έχει έναν αριθμό. Τον οποίο αριθμό, όταν τον κάλεις, δεν κάλεσε τηλέφωνο, αλλά σε υπολογιστή. Γι' αυτό και για να το αποκρυπτογραφήσουν οι πρωταγωνιστές μας, χρειάζονται έναν hacker. Και ο μόνος hacker που ξέρουν βρίσκεται στην Γιούτα, δηλαδή 1200 χιλιόμετρα μακριά.
Δηλαδή ταξίδι 10 ωρών. Και εάν δεν το έχετε ξανακούσει αυτό, παιδιά, θα το ακούσετε πρώτη φορά εδώ πέρα. Είναι αυτό που λέμε σεναριακή φλιαρία. Πολύ απλά και όμορφα θα μπορούσε αυτό το τηλέφωνο που έγραφε το χαρτάκι να το έπαιρναν οι πρωταγωνιστές μας, να το σήκωνε μία άλλη πράκτορα στο FBI. Να σιγουρευόταν, ρε παιδί μου, ότι αυτοί που την πήραν τηλέφωνο δεν είναι από κάποια άλλη οργάνωση και να τους έλεγε πολύ απλά και όμορφα που είναι η τοποθεσία της Eleven. Μετά ρε παιδιά, άμα προσθέτεις τόσα πράγματα, πώς να μην σου βγει το κάθε επεισόδιο μια μισή ώρα και το τελευταίο 2,5. What is that? If we told you, we'd ruin the surprise. Μη μου πεις τώρα, θα χεστούμε, Αν είναι δυνατόν! Κι αυτό ζει! Κι αυτό! Πότε θα ψοφήσει εσύ, βρεκολόγερε μου λες! Τέλος πάντων, ο Dr. Brenner ζει και ζει μόνο και μόνο γιατί τώρα πρέπει να βοηθήσει την Eleven να πάρει πίσω τις δυνάμεις της. Το οποίο θα προσπαθήσει να το καταφέρει βάζοντας την Eleven μέσα σε αναμνήσεις της. Πώς ήταν η Pringox στο Minority Reporter, παιδιά, γιατί δεν θυμάμαι. Alright, we're ready. Let's go. Oops! Sorry! Λάθος μου. Εντάξει, αδέρφια, τα αφαίρεσαι. Δεν έπρεπε να το δείξω αυτό. Εντάξει, το καταλαβαίνω, λάθος. Ιστερόγραφο, δείτε την ταινιάρα Minority Report και δεν θα χάσετε. What I tell you, American. No run. Πίσω στη Ρωσία όμως που γίνεται της ανομαλίας, Ο Χόπερ κατάφερε να δραπετεύσει, αλλά δεν θα το πιστέψετε, έγινε κάτι τρελό, ο λαθρέμπορος πιλότος τους πρόδωσε. Ευτυχώς όμως μετά από μια εναέρια περιπετιούλα του Μάρι και της Τζόις, καταφέρουν και παίρνουν το πάνω χέρι και καταφέρουν επίσης να μπουν και μέσα στη Σοβιετική φυλακή. Γενικά το sequence στη Ρωσία δεν είναι και το αγαπημένο μου, μη σας πω το βρήκα και αρκετά τραβηγμένο, όμως δεν μπορώ να μην σχολιάσω την εκπληκτική εικόνα κάθε φορά που η σειρά σε μετέφερε εκεί πέρα. Φοβερό αποτέλεσμα. Εκπληκτικό παιχνίδι μεταξύ θερμού και λευκού φωτός, πολύ ωραία έντονα χρώματα, αν και ψυχρά, πολύ ωραίο παιχνίδι με το σκοτάδι και το φως. Παιδιά, το αποτέλεσμα μιλάμε, ήθελα κάθε φορά που το εμφάνιζε να φιλήσω την οθόνη. Θα έλεγα να γλύψω, αλλά θα με πείτε περίεργο. Η Max λοιπόν μετά από τη συνάντηση που είχε με τον Vecna κάθεται και ζωγραφίζει ένα κάρο σκίτσα τα οποία δεν είναι καθόλου τυχαία. Δηλαδή τώρα ρε σειρά θες να μου πεις ότι η Max όσο ήταν μέσα στο Upside Down και την κυνήγαγε ο Vecna, όσο ήταν δηλαδή χεσμένη μέχρι την κάλτσα, είδε όλα τα κομμάτια που ερώτησαν στον αέρα, τα ζωγράφισε επακριβώς για να τα ενώσει μετά η Νάνση και να δουν ότι αυτά τα κομμάτια έκαναν το σπίτι του Βίκτορ Κρίλ. Καλά. Έχω δει και έχω δει σεναριακές εκπτώσεις, αλλά αυτή μιλάμε είναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι η Max, θα το φάω. Well. Look who finally decided to join us. Καλώς στην καλύτερη σεναριακή ιδέα που είχε η τέταρτη σεζόν του Stranger Things. Από εδώ, παιδιά, είναι ο Χένρι. Ποιος Χένρι? Αυτός ο Χένρι. 001. Found a nest of black widows living inside of them. Most people fear spiders. Όχι, παιδιά, συγχωρείτε, κατά λάθος το βάλα αυτό στο μοντάζ. Δεν είναι ο Spider-Man, μην μπερδεύεστε. Όχι, καμία σχέση. Καμία απολύτως σχέση δεν έχει με τις αράχνες ο Χένρι. Δεν ξέρω καν γιατί τις έβαλαν. Βασικά ξέρω, τις έβαλαν μόνο και μόνο για να αρχίσει σε λίγο ο Χένρι να λέει κάποιες αμπυλοφιλοσοφίες. You see, humans are a unique type of pest. Οι άνθρωποι είναι κακοί και τα κάνουν όλα χάλια και όπου πάνε τα καταστρέφουν και άλλες τέτοιες ιδέες που το έχουμε ακούσει και σε άλλα project παλαιότερα, τέλος πάντων. Wake up, eat, work, sleep, reproduce and die. Συγγνώμη ρε Χένρι, γιατί οι αράχνες δηλαδή τι κάνουν? Τέλος πάντων θα προσπεράσω τη φιλοσοφία του κόλου για να μην εκνευριστώ και γιατί το plot twist εδώ που βλέπουμε είναι εκπληκτικό. Και μάλιστα η σειρά έπλεξε πολύ ωραία το σενάριό της ώστε να φτάσει εδώ πέρα να στο ανατρέψει και να σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Κλείστε όμως τώρα γιατί έχουμε και συνέχεια. A predator, but for good. Ο Χένρι Κρίλ λοιπόν είναι αυτός που σκότωσε τη μάνα του, την αδερφή του. Ήθελε και τον πατέρα του, αλλά αυτός τη γλίτωσε εξόφαλτσα με τη μουσική. Σκότωνε ζώα για προπόνηση, αλλά κατά τα άλλα η υπόλοιπη ανθρωπότητα είναι κακιά της υπόθεσης, ρε. You tricked me. Tricked you.
No, I saved you. Α, εδώ να λέμε και το στραβό το δίκιο. 11, ο Χένρι έχει και ένα δίκιο. Ποτέ δεν σου είπε κάτι ψεύτικο. Can you feel it? Your papa calls it soteria. It weakens me, attracts me. What if I make it go away? Ορίστε, και μετά του λες με κορόιδεψες. Ποιος σε κορόιδεψε? Εσύ από μόνη σου προσφέρθηκες να του βγάλεις το τσιμπάκι που τον αποδυνάμωνε. Πάρτα τώρα. Thank you. Και μόλις παιδιά η Eleven βγάζει το τσιπάκι από το Henry, αυτός θέλει να τους σκοτώσει όλους. Κάτι παρόμοιο νιώθω και εγώ όταν βλέπω αυτά τα βίντεο στα πρώτη φορά που βλέπω Dark Knight και το βλέπεις σε βίντεο. Τώρα παρένθεση, αλλά όποιος κάθεται και βλέπει αυτούς τους βλάκες που βλέπουν για πρώτη φορά, υποτίθεται, αλλά το πιστεύουμε ότι βλέπουν για πρώτη φορά μία καλή ταινία σε βίντεο με δύο φώτα να τους βαράνε στο κεφάλι, είστε άξιοι της μπύρας σας ρε, στα όριστα γραβουνιά. Τι έλεγα όμως πριν συγχυστώ? Α, ναι, ότι ο Χένρι σκοτώνει ό,τι περπατούσε ρε, εκτός από την Eleven που την ήθελε για παρέα. Join me. Άκυρο του Ρε Eleven, δεν πάω πουθενά και όχι απλά δεν πάω, θα σε στείλω εγώ στο διάολο. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και εδώ είναι ευκαιρία να εκφράσω πιο σωστά αυτό που είχα πει στο Chill & Talk και είχαν μπερδευτεί μερικοί, ότι η Eleven εδώ πέρα στην ουσία ανοίγει την πύλη για το Upside Down και είναι αυτή που τα ξεκινάει όλα. Και όχι απλά ανοίγει την πύλη, στέλνει μέσα και το Henry. Ο οποίος Henry, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά γίνεται ο Βέκνα. Τι, δεν το καταλάβατε? Πάρτε και ένα ξεχυλωμένο 001 για τατού για να σιγουρευτείτε. Οι τύποι το πήγαν σε άλλο επίπεδο, ρε. Πώς δεν έβαλαν και ένα τατού να λέει είναι ο Βέκνα με βελάκι να δείχνει προς τη φάτσα του. Πρέπει να πούμε εδώ πάντως ότι το Stranger Things με αυτήν εδώ τη λεπτομέρεια κλείνει ιδανικά, κατά τη γνώμη μου, την ιστορία του. Εννοώντας ότι κλείνει έναν κύκλο, έτσι, γιατί κάποιος άλλος ανοίγει από εδώ και πέρα. Χάτσα, τι έγινε, τώρα τη λέμε Σοβιετική Ένωση? Μπράβο, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, βλέπω. Να πούμε πάντως ότι οι Ρώσοι από το Hawkins δεν έφυγαν με άδεια χέρια από την προηγούμενη σεζόν, έτσι. Πήραν και κάποια αναμνηστικά σουβενίρ μαζί τους, όπως Demon Dogs. Πω, παιδιά, το πυροβολούνε 4 άτομα με αυτόματα τον Demon Dog και αυτό δεν καταλαβαίνει τίποτα, έτσι. Και είναι και λογικό και ολό σωστό, γιατί και στις προηγούμενες σεζόν κάτι παρόμοιο γινόταν. Αλλά μία σκηνή μετά, οι δημιουργοί αποφασίζουν ότι τώρα πεθαίνει με μία σφαίρα. Όντως περίεργα πράγματα. Hey, Frank! Where do you think you're going? Come on, you piece of shit! Δεν θέλω όμως, παιδιά, να ξεχνάμε τον Τζέισον, έτσι, ο οποίος μαζί με την ομάδα του βρίσκουν τον Έντι και θέλουν να πάνε να το σκοτώσουν με τα ίδια τους τα χέρια. Είπαμε, παιδιά, ο main κακός της σειράς μας. Όμως, λίγο πριν τον πιάσουν... Hey, come on, let's go, we almost have him! Όλος τυχαίως, κοίτα σύμπτωση, εκείνη την ώρα ο ένας από την ομάδα του Jason γίνεται το επόμενο θύμα του Vecna. Και ο Eddie για άλλη μια φορά το βάζει στα πόδια. Κοίτα, δεν το λέω εγώ, ο ίδιος το λέει. I see danger and I just turn heel and run. Or at least that's what I've learned about myself this week. Give yourself a break, man. Πάντως, βρε, αγόρι μου, ας πω εγώ κάτι έτσι, ότι μια φορά, έστω μια φορά, μην τρέξεις ρε παιδί μου, κάτσε εκεί, μπας και αλλάξει τύχη και σου χαμογελάσει κάποια στιγμή. Παρεπιπτόντως, η αγαπημένη μου σκηνή στην τέταρτη σεζόν του Stranger Things δεν είναι ούτε κάποια σκηνή δράσης, ούτε κάποια σκηνή που έχει μέσα τον Vecna. Είναι αυτή ακριβώς εδώ που είδατε, που Eddie και Steve συνομιλούν στο Upside Down. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτοί οι δύο χαρακτήρες μου έδειχναν στο μάτι ότι έχουν πάρα πολύ ωραία χημεία μεταξύ τους. Και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα και στην πέμπτη σεζόν να τους δω να έχουν μεταξύ τους διάδραση, ρε παιδί μου, αλλά...
Ο οποίος, Έντι, θέλω να σας θυμίσω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κατηγορείται για τρεις φόνους, έτσι. Γιατί από την αρχή τη σεζόν, όπως ο ίδιος λέει, συνεχώς τρέχει. Μια φορά κάτσε εκεί, βρε άνθρωπέ μου, να δουν ότι δεν το κάνεις εσύ και να τελειώνει η υπόθεση. Γιατί, ρε παιδιά, μια φορά να καθόταν εκεί ο Έντι, δεν λέω στην πρώτη δολοφονία, στη δεύτερη, ρε παιδί μου, να καθόταν εκεί, θα γινόταν η επόμενη δολοφονία και θα καταλαβαίνανε ότι αυτός είναι αθώος. Αλλά πού, εκεί αυτός, τρέξιμο. Κάτσε μπορείς να βγάζω μια φορά. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ένα πολύ ωραίο fun fact για το χαρακτήρα του Έντι. Ο οποίος χαρακτήρας του Έντι στηρίζεται σε πραγματικό χαρακτήρα. Και το όνομα αυτού, Damien Eccles. Ο Eccles λοιπόν είναι ένας Αμερικανός συγγραφέας όπου κατηγορήθηκε αδίκως για τρεις δολοφονίες. Ο οποίος Eccles στην εφηβική του ηλικία φορούσε μαύρα ρούχα, άκουγε metal μουσική και γενικά δεν κόλλαγε πολύ με το υπόλοιπο κόσμο. Σας θυμίζει κάτι αυτή η περιγραφή? Το 1993 λοιπόν ο Eccles καταδικάστηκε σε θάνατο, όμως 18 χρόνια αργότερα κρίθηκε αθώος. Και κρίθηκε αθώος γιατί πλέον είχε ανακαλυφθεί η εξέταση DNA η οποία έγινε στα θύματα και είδανε ότι ο τύπος δεν είχε καμία σχέση με τις δολοφονίες. Oh yeah, and we found Vecna. Only the bad news is that he's in that other, darker, much scarier dimension that we told you about. So basically you're screwed. Ναι, γιατί αν σκοτώσετε το Vecna, αυτομάτως θα αθωωθεί ο Έντι, ρε. Τώρα μην κοιτάτε που δεν μιλάω τόση ώρα. Αυτό το σχέδιο είναι εντελώς ηλίθιο και αναρωτιέμαι πώς αυτό το ηλίθιο σχέδιο πήγασε από αυτά τα υποτίθεται πανέξυπνα παιδιά. Άντε, εγώ σας λέω ότι το σκοτώνετε το Vecna, ρε παιδί μου. Στην αστυνομία τι θα πείτε? Ο Έντι και πάλι φυλακή θα μπει. You guys realize there's a gate down there, technically a water gate. Η σκηνή με το Watergate, παιδιά, έχει πολύ ωραίο κινηματογραφικό ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί για τις ανάγκες της συγκεκριμένης σκηνής φτιάχτηκε μια πισίνα τεραστίων διαστάσεων με blue screen τριγύρω διαμέτρου 12 μέτρων και με βάθος 5 μέτρα. Henry is putting cracks in this dam. And eventually it will reach a breaking point and the dam will burst. Άρα λοιπόν το σχέδιο του Vecna είναι με κάθε του επίθεση να ανοίγει και μία πύλη, συνολικά να ανοίξει 4 πύλες για να σπάσει το φράγμα μεταξύ upside down και κανονικού κόσμου για να τους κάνει ένα. Αυτά είναι 2 βέβαια, αλλά... Αυτά όμως μπορούν να περιμένουν γιατί στο κρυφό εργαστήριο που η Eleven προσπαθεί να πάρει πίσω τις δυνάμεις της, γίνεται ντου. It is not me, it is you. You are the monster. Τι κλαις βρε και φταίει, ρε παιδιά, δεν μπορώ να βλέπω να μου τον παρουσιάζουν ως ευαισθητούλη ξαφνικά. Τι ευαισθητούλη θα με τρελάνετε? Αυτός ο τύπος έπαιρνε παιδιά από τους γονείς τους, που τους γονείς τους ή τους σκότωνε ή τους άφηνε φυτά όπως έγινε και με τη μητέρα της Eleven. Με τρελαίνετε τώρα. Α ναι, και σε αυτά τα παιδιά έκανε πειράματα. Eleven, we have to go. They've come to kill you. Είπε ο άνθρωπος που λίγα επεισόδια πριν είδαμε ότι ήθελε σε μικρή ηλικία να τη σκοτώσει ο ίδιος την Eleven. Το οποίο και πάλι δεν βγάζει νόημα, αλλά είδατε, δεν το πρόσθεσα στο επεισόδιο, το προσπέρασα. Αλλά να σας πω κάτι, θα το σχολιάσω τώρα. Γιατί να θες να σκοτώσεις την Eleven, γιατί και καλά λέει, δεν μπορούσε να την ελέγξει. Το τσιπάκι που είχε μέσα ο Henry δεν μπορούσε να το βάλει και στην Eleven και να τελειώνει η υπόθεση. Γιατί να τη σκοτώσει? Anyway, με τούτα και με εκείνα, με τα άλλα και με τούτα, φτάνουμε στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε αυτό το βίντεο. Με τον Dr. Brenner, a.k.a. Papa, να τρώει 3 σνάιπεργες και να πέφτει κατάγαμα στο χώμα και να κυλιέται. Και ετοιμαστείτε γιατί τώρα έρχεται το καλό, ε. Γιατί τώρα θα δείτε την πιο Star Wars σκηνή σε άλλο franchise. Έτσι ακριβώς καταρρύπτεις ένα υπτάμενο αντικείμενο με το Force. Το κατάλαβες, Disney? Άντε πάρε μαθήματα, μπας και δούμε και τίποτα σωστό επιτέλους. Μπράβο ρε Stranger Things, μπράβο. Μπράβο ρε αδέρφια Duffers, μπράβο. Γιατί παρόλα τα ψεγάδια καταφέρνετε και κρατάτε αξιοπρεπέστατο το franchise σας. Μπράβο. Και κρατηθείτε γιατί έχουμε πολλά μπράβο ακόμα να πούμε στη συνέχεια. Αυτό το στιγμιότυπο, παιδιά, το έβαλα για να δείτε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν σε μια ταινία ή σειρά τα ηχητικά εφέ. Γιατί δείτε πόσο ισχυρό μοιάζει στο μυαλό σου το κολάρο που φοράει η Eleven όταν αυτή το πετάει στο πάτωμα. Και για να καταλάβετε τη διαφορά, θα βάλω εγώ ένα άλλο ηχητικό εφέ.
Καμία απολύτως σχέση. Και να ξέρετε, τρελαίνομαι με τις σειρές ή τις ταινίες που κάνουν εκπληκτική δουλειά στα ηχητικά τους εφέ. Και μία ταινία που γενικά δεν με ξετρέλανε, αλλά έκανε εκπληκτική δουλειά σε αυτό το τομέα, ήταν το Dune. I want you to know I'm proud of you. So very proud. I've only ever wanted to help you. Ρε ψόφακι μαλλί της γριάς, να τελειώνουμε. Please tell me you understand. Please. Goodbye, Papa. Έτσι, ναι! Ρούφα τώρα απόρριψη, ρε! Μπράβο, ρε, Eleven, μπράβο, να σε φιλήσω. Πύρος κατόψυχος, αυτό που του άξιζε, μπράβο! Και τώρα, πολύ ωραία, θα ψοφήσει με τελευταία του ανάμνηση να είναι η απόρριψη της Eleven. Μπράβο, ρε, Μπρένερ! Να ζήσουμε, να μην σε θυμόμαστε. We have to go back in there. Back to the upside down. Whoa, whoa, no. Πα, τι φοβερή ιδέα από την Άνση, παιδιά, ε! Λέει να πάμε να αντιμετωπίσουμε το Vecna μέσα στην έδρα. Μέσα σε μια έδρα που υπάρχουν μεταλλαγμένες τεράστιες νυχτερίδες που σε κυνηγάνε και μέσα στο σπίτι που βρίσκεται ο Vecna υπάρχουν ζωντανά παρακλάδια που έναν απατήσεις ξυπνάνε και σε εγκλωβίζουν. Παρ' όλα αυτά, επειδή βλέπουμε Stranger Things, θα το κάνουν και παιδιά, όταν πηγαίνεις για ψάρεμα, πρέπει να έχεις και το κατάλληλο δόλωμα. I can still feel him. I'm still marked. Cursed. Και δεν υπάρχει καλύτερο δόλωμα για ψάρεμα Vecna από την Max. Όπως καταλαβαίνετε, το σχέδιο είναι πολύ καλό, κακό θα έλεγα για να είναι αληθινό, οπότε δεν πρόκειται να πετύχει, κάπου θα στραβώσει. Το θέμα είναι πού θα στραβώσει και πόσοι θα πεθάνουν όσο αυτό θα στραβώνει, δηλαδή πόσοι τόλμοι θα έχουν οι σεναριογράφοι. Για να ουχ, παίζει και ο Νίτζα μέσα στο Stranger Things. Ωραία, δεν το ήξερα. Εδώ, παιδιά, να σας πω ότι υπάρχει ένα ερωτικό ειδήλιο μεταξύ της Ρόμπιν και μιας κοπέλας από την μπάντα και μιας και πιάσαμε τα ερωτικά. Δεν μπορώ να μην αναφέρω το ποποτικό, θα έλεγα, ερωτικό ειδήλιο μεταξύ Νάνση και Στίβ, οι οποίοι είναι θερμοί υποστηρικτές του εμπρός πίσω. Ναι, ναι, ενώ μας τα είχα κάνει τούμπανο όλες αυτές τις σεζόν για το πόσο φτιαγμένοι είναι ο ένας για τον άλλον η Νάνση και ο Τζόναθαν, τώρα η Νάνση θέλει ξανά τον Στίβ. Ό,τι να είναι, ρε, επειδή ο άλλος δεν πήγε διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Να είχαμε να λέγαμε δηλαδή και να είχαμε να πούμε. Τέλος πάντων, σεναριακά για μένα λάθος και εντελώς ανούσιο όλο αυτό. Δεν θα ασχοληθούμε άλλο. Πάμε κατευθείαν στο τελευταίο επεισόδιο. Phase 1. We meet Erica at the playground. She'll signal Max and Lucas when we're ready. Μια καλή ταινία ή σειρά λοιπόν έχει την υποχρέωση πριν από την τελική της μάχη να κάτσει και να εξηγήσει στον θεατή της πολύ ωραία τι θα συμβεί στη συνέχεια, ώστε αυτός να μπορεί να ευχαριστηθεί τη δράση και να μην σκέφτεται τι διάλογο γίνεται εδώ πέρα τώρα. Phase 2. Max baits Vecna. He'll go after her, which will put him in his trance. Αυτό ακριβώς λοιπόν κάνει και εδώ πέρα το Stranger Things. Χωρίζει το σχέδιο της τελικής μάχης σε τέσσερις φάσεις, ώστε να μην χαθείς τη συνέχεια και να το ξεκαθαρίσεις στο μυαλουδάκι σου. Σιγά ρε σειρά, σιγά! Ο Jason είναι, όχι ο Deadshot. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να κάνει αυτός ο Jason? Μπάσκετ παίζει, ξύλο παίζει, διαλέξεις βγάζει, κολυμπάει γρήγορα, τώρα ρίχνει και με χετσοτίδια με revolver. Νομίζω το παράξεις λίγο. Okay, the lovebirds have copied. Max is moving into phase 2, distracting Vecna. Άρα, long story short, οι ήρωές μας είναι χωρισμένοι σε 5 ομάδες, οι οποίες 5 ομάδες δραστηριοποιούνται σε 4 διαφορετικές τοποθεσίες. Η ομάδα 1 είναι στη Ρωσία και θα προσπαθήσει να σκοτώσει τα Demodogs που βρίσκονται εκεί πέρα, ώστε να αποδυναμώσει τη μάνα του Upside Down, a.k.a. Vecna. Η ομάδα 2 με την Eleven θα προσπαθήσουν απομακρυσμένα να μπουν μέσα στο μυαλό της Max ώστε να την προστατέψουν και να μην τη σκοτώσει ο Vecnακός. Η ομάδα 3 τώρα βρίσκεται στο σπίτι των Krill, στον πραγματικό κόσμο, με την Max εκεί να είναι το δόλωμα. Η ομάδα 4 αποτελείται από τους Dustin και Eddie, οι οποίοι είναι στο Upside Down για να αποσπάσουν την προσοχή των νυχτερίδων. Και η ομάδα 5 των Nancy, Steve και Robin πηγαίνουν στη φωλιά του Vecna για να τον σκοτώσω. Και τώρα που τα ξεκαθαρίσαμε όμορφα και ωραία, πάμε να δούμε τις πιο σημαντικές στιγμές αυτών των 5 ομάδων. Α, ναι, και πριν ξεκινήσουμε, έχει να σας κάνει μία ερώτηση ο Έντι. Are you ready for the most metal concert in the history of the world? Και τώρα που απάντησες ναι, γιατί είμαι σίγουρος ότι απάντησες ναι, γιατί για να βλέπεις αυτό το κανάλι και για να έχεις φτάσει και μέχρι το σημείο αυτού του βίντεο, είσαι από αυτούς ή αυτές που απάντησαν ναι. Τώρα λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε. This is for you. Ah!
Ο Eddie, κυρίες και κύριοι, κερνάει το Upside Down στην αυλή Metal και όλες οι νυχτερίδες το Upside Down είναι σε φάση yeah! Ναι ρε σειρά, ναι, αυτά γουστάρω. Αυτά γουστάρω και δεν ακούω καν metal, φανταστείτε. Αλλά εντάξει παιδιά, πολύ cool η φάση, την καταευχαριστήθηκα, αλλά θέλω να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί, ωραία, ο Eddie παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Αλλά πώς το διάλογο παίζει ηλεκτρική κιθάρα, εφόσον στο Upside Down δεν υπάρχει ρεύμα. Ο μόνος τρόπος να υπάρχει εκεί ρεύμα είναι να τράβηξαν μπαλαντέζα από την άλλη μεριά μέσω της πύλης. Αλλά η σειρά ούτε μας έδειξαν ποτέ να κάνουν κάτι τέτοιο, ούτε πιο μετά που ξαναδείχνουν την πύλη φαίνεται να κρέμεται κάτι, κάποιο καλώδιο ρε παιδί μου. Τώρα, διότι να, είτε δεν το σκέφτηκαν και το έλυσαν πανηγυρικά, ή το είχαν γυρίσει αλλά κόπηκε στο μοντάζ. Αλλά ρε παιδιά μου φαίνεται απίθανο να μην το σκέφτηκε κανείς και να το έλουσαν, γιατί πιο πριν, πριν δηλαδή από την ηλεκτρική κιθάρα, χρησιμοποιούσαν και ηλεκτρικά εργαλεία για να βάλουν τα σιδερικά πάνω στο σπίτι. Παιδιά, το λέω μέσα από την καρδιά μου, συγγνώμη αν σας το χάλασα, αλλά μιλάμε για λούσιμο πανηγυρικό. You need to leave. This is what you did to Chrissy. Και όπως σας είπα στην αρχή αυτού του βίντεο, μέχρι το τέλος της σειράς ήθελα να πεθάνει βάναυσα ο Jason. Ο Βέκνα, φίλος μου. Jason, please, just... Hey, back up! Back up! Όπου εδώ ο Jason απειλεί με όπλο να σκοτώσει το Sinclair και μάλιστα τον έχει πάρει εντελώς. Δείτε τα μάτια του πόσο κόκκινα έχουν γύρω από την αϊπνία. Then I'll watch as you wake her up from whatever the hell this is. I can't. Ωραία ρε Λούκας, εντάξει, το βλέπεις ότι το παλικάρι δεν είναι με τα καλά του. Εξήγησε του κάπως ρε παιδί μου ότι εσύ δεν έχει σχέση με αυτό που έχει πάθει η Max αυτή τη στιγμή. Jason, if I wake her too soon, we all die. Πω ρε Λούκας, αυτό που του είπες είναι λες και του είπες ότι εσύ την έχεις κάνει έτσι, είσαι εντελώς ηλίθιος. You don't wake her up right now. You die, Sinclair. Ένα, τώρα με κάνετε να αναγκαστώ να πω ότι έχει δίκιο ο χόρευτος. Εκεί μας καταδίσαν οι αλήτες. You gotta be shitting me. Εγώ θέλω να δω τι θα πει ο υπάλληλος του μαγαζιού το πρωί στο αφεντικό που θα δει 300 κιλά αλάτι να λείπουν και όλα τα πράγματα από τον καταψύχτη να έχουν χαλάσει. Η Eleven λοιπόν συνδέεται στο μυαλό της Max και λίγο πριν ο Vecna τη σκοτώσει, κάνει του! Η Jedi Eleven, κυρίες και κύριοι, με το Force κρατάει στον αέρα τον Dark Lord Vecna και τον πετάει μέσα σε κάτι εξέδρες. Αλλά επειδή ο Vecna δεν είναι καμιά φλωρούμπα, είναι όντως Dark Lord. Before I kill you, I want you to watch. Με τον Vecna, παιδιά, δεν παίζεις. Μόνο ο Vecna παίζει μαζί σου. Εν τω μεταξύ, έχετε καταλάβει ότι έχω πει 100 φορές Vecna γιατί μου αρέσει αυτή η ονοματάρα, έτσι. Vecna, Vecna, Vecna. Α! Ο Vecna λοιπόν κρεμάει την Eleven σαν τον Χριστό και της λέει κάτσε εκεί να παρακολουθείς όσο εγώ θα σκοτώνω την φίλη σου. Αυτό θα πει κακός! Papa is dead. Χεστήκαμε! Προχωράμε! No, no. Και επειδή είπαμε ο Βεκνάκος, ναι μεν είναι κακός με αυτό, αλλά γενικά είναι συμπαθητικός. Ο άλλος όμως, ο αχώνευτος, ο Jason, σαμποτάρει το σχέδιο των παιδιών και όχι απλά το σαμποτάρει, πατάει και το Walkman της Max ώστε να μην μπορεί πλέον να γυρίσει πίσω με το τραγούδι της Kate Bush. Αχ βρε κερατά Jason, σου εύχομαι να έχεις τον χειρότερο θάνατο ή μάλλον όχι ρε, τώρα θέλω να έχεις αστείο θάνατο. It is over 11. Your friends have lost. Ναι Vecna μου, ναι αγόρι μου, δίκιο έχεις εσύ, αλλά βρε πασά μου, τη δύναμη της αγάπης τη σκέφτηκες. Μην την πατήσεις κι εσύ τώρα όπως η Scarlet Witch. I love you on your good days, I love you on your bad days, I love you with your powers, I love you without your powers, I love you for exactly who you are. Έκανε το βαρύ το σπέλο, Mike, με το σ' αγαπώ. Ορίστε. Το οποίο σπέλ, να ξέρετε, δεν πιάνει μόνο στα επιστημονικής φαντασίας project, πιάνει και στην πραγματικότητα, μην πεις η γυναίκα σ' αγαπώ, τις ίδιες ακριβώς δυνάμεις ξυπνάς. Ρε CL, μη με εκθέτεις τώρα ρε, άντε ρε, τελείωνε να πούμε. Πεθαίνει και η Max. Ρε L,
Ξύπνω από την τύχη μου μέσα! Τώρα που ξύπνησες, τι να το κάνω! Πάει, Μαξ! Χέσε μας, ρε! Μία έχει δυνάμεις, μία δεν έχει, μία ξανά έχει, μία μπορεί να αντιμετωπίσει τον Βέγνα, μετά δεν μπορεί, μετά ξαναμπορεί. Τα διαλογαρέθηκα! Στα καλά όμως η σειράς να πούμε πως εδώ η Joyce που σώζει τον Hopper είναι σαν να εξηλαιώνεται για τον θάνατο του πρώην της, θυμάστε, του Bob. Ο οποίος Bob ήταν στην ίδια ακριβώς θέση που είναι και τώρα ο Hopper, αλλά η Joyce δεν μπορούσε να τον σώσει. Αλλά τώρα λέει, ας το διάλο, σε κάθε σεζόν θα μένω χείρα, όχι, τώρα θα τον σώσω. Έτσι, μπράβο, Eddie μου, μπράβο, αγόρι μου. Run, Eddie, run. I just ran and I left her there. Ρε, τρέχα ρε, τώρα τρέχα, όχι, μη μ' ακούς τι έλεγα πριν, τώρα πρέπει να τρέξεις, τελείωνε. Αν είναι δυνατόν ρε παιδιά, όλες τις υπόλοιπες φορές που δεν έπρεπε να τρέξεις έτρεξες και στη μία που έπρεπε έκατσες εκεί, τι να σου πω. Ξέρω ρε παιδιά ότι τον έχετε αγαπήσει πολύ αυτό το χαρακτήρα και εγώ τον γουστάρω φουλ, δεν το συζητώ, αλλά πείτε μου εδώ πέρα ποιο το νόημα της θυσίας του Eddie. Ο Eddie δηλαδή έτρεχε και τώρα αποφάσισε να μην τρέξει για να τον φάνε νυχτερίδες. Ποιος ο λόγος? Δηλαδή, εάν συνέχιζε να τρέχει για να μην τον φάνε νυχτερίδες, τι θα άλλαζε? Τίποτα. Ακριβώς όλα θα γινόντουσαν. Να σας πω εγώ τι θα άλλαζε. Θα ζούσε ο Eddie. Ο Βέγνα λοιπόν γίνεται ψητός στα κάρβουνα ή αλλιώς όπως λέει και η Ρόμπιν. Φλαμπέ λοιπόν, γιατί η Αγία Τριάδα του Stranger Things κατάφερε και έφτασε στη σοφίτα που βρισκόταν. Όμως ο Βέγνα πριν γίνει αυτό είχε προλάβει να πει: και θα το ξαναπώ παιδιά, ότι ο Βέγνα δεν είναι κανένας φλωράκος, δεν είναι κανένας κακός της σειράς. Είναι ο κακός που ξέρει τι να κάνει, ξέρει πώς θα το κάνει και ξέρει ότι ήδη το έχει κάνει. Πόσο εκπληκτική CGI φλόγα είναι αυτή ρε παιδιά, πόσο αληθινή φαίνεται. Γενικά όλα σχεδόν τα CGI, δηλαδή εάν εξαιρέσεις την αντικατάσταση του προσώπου της μικρής Eleven, που σας είπα ότι φαινόταν λίγο κάπως ρε παιδί μου, όλα τα υπόλοιπα CGI ήταν εκπληκτικά. Καλύτερα και από κάποιες σύγχρονες ταινίες. Φαίνεται ότι το Netflix έριξε full χρήμα και είναι και λογικό γιατί το Stranger Things είναι, αν όχι η εμπορικότερη σειρά του Netflix, μία από τις εμπορικότερες. Ίσως το περνάει το Squid Game. Και το κακό νικήθηκε κυρίες και κύριοι, έβαλε ο καθένας από όλους το χεράκι του και νικήθηκε. Όμως, όπως είναι φυσικό, υπήρξαν και απώλειες. I didn't run away this time, right? No. Όχι, Ρέντι, αυτό λέμε. Δεν το έσκασες και να τα αποτελέσματα. Κρατήστε αυτό το είναι επιτέλους η χρονιά μου, γιατί μπορεί να χρειαστεί για μια θεωρία που θα πούμε στο τέλος. I love you, yeah. Νομίζω πως επιβάλλεται εδώ παιδιά να πούμε το πόσο εκπληκτική ηθοποιοί είναι και οι δύο, έτσι, και ο Joseph Quinn αλλά και ο Gaten Matarazzo. Γενικά στο Stranger Things παίζουν εκπληκτικά όλοι, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι δύο παιδιά ξεχωρίζουν μαζί με τον Jamie Campbell Bauer, ο οποίος υποδίεται τον Vecna. Όμως παιδιά, ο Eddie πάει ή πάει για να επιστρέψει στην τελευταία σεζόν? Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλα τα τέρατα, όλο το upside down τέλος πάντων, είναι εμπνευσμένο από το παιχνίδι φαντασίας D&D. Στην ιστορία του D&D λοιπόν, ο Vecna έχει ως δεξί του χέρι ένα βαμπύρ εν ονόματι Cass, που αργότερα στρέφεται εναντίον του και τον σκοτώνει. Επειδή λοιπόν ο Eddie πεθαίνει από νυχτερίδες, και όταν πεθαίνεις από νυχτερίδες, τι γίνεσαι? Βαμπύρ! Και επειδή επίσης υπάρχει μία αναφορά για τον Cass στην τέταρτη σεζόν, οι θεωρίες έχουν φουντώσει και λένε ότι ο Eddie θα επιστρέψει ως βαμπύρ, ως Cass δηλαδή, στην πέμπτη σεζόν
της σειράς. Τι λέτε, θα το θέλατε? Γράψτε μου στα σχόλια. Εγώ πάλι βέβαια είμαι της άποψης ότι οι νεκροί στις σειρές και τις ταινίες καλό είναι να παραμένουν νεκροί. Τα ακούτε, αδέρφια Ντάφερς? I can't be loose, see anything. I know, it's okay. You're not gonna die, just hang on. Και το ανέφερα αυτό πριν, γιατί εδώ παιδιά είναι το γλυκό πικρό, για εμένα τουλάχιστον, σημείο της σειράς. Max, stay with me. No. Max, please stay with me. Ο θάνατος της Max. Γιατί, όπως είπα στην αρχή, ναι μεν, η Max είναι η αγαπημένη μου χαρακτήρας από τη σειρά, αλλά όταν είδα να τη σκοτώνουν, είπα ένα μπράβο μέσα μου για τα κάκαλα που είχαν, ρε παιδί μου, να τη σκοτώσουν. Ότι είχαν το θάρρος να το κάνουν αυτό. Και κέρδισαν ένα respect που δύσκολα το κερδίζει από εμένα κάποιο σύγχρονο project. Και εννοείται ότι τα λόγια του Βέκνα βγήκαν αληθινά. Όπως είπε, ήδη έχουν χάσει. Πόρτα ρε σιγαμένε, Τζέισον, πόρτα! Αυτό το τέλος σου άξιζε, βρε κερατά, να σε ανοίξουν στα δύο. Συγγνώμη παιδιά για το ξέσπασμα, αλλά... Το Hawkins ανοίγει στα δύο και το upside down με τον πραγματικό κόσμο γίνονται ένα. Ο Vecna δηλαδή επίσημα είναι ο νικητής της πρώτης θα λέγαμε μάχης και έπεται συνέχεια στην πέμπτη σεζόν της σειράς. Περιμένετε όμως, γιατί τώρα αρχίζουν οι κολοτούμπες. No, you're not going. Κάτσε ρε Eleven, κάτσε λίγο. Τι εννοείς δεν θα φύγει? Ρέσεις, γιατί μας το κάνετε αυτό μου λέτε? Γιατί? Αφού μας τη δείξατε τη Max να πεθαίνει, τη φάγαμε τη στενοχώρια, το περάσαμε όλο αυτό. Γιατί να τη φέρετε μετά πίσω κατάκητη? I mean, clinically, but then she came back. Αφήστε την νεκρή! Να υπάρχει, ρε παιδί μου, και μια πιο ουσιαστική απώλεια από όλο αυτό το πράγμα που έγινε στην τέταρτη σεζόν. Γιατί τώρα οι μόνοι νεκροί είναι χαρακτήρες που τους είδαμε σε αυτή τη σεζόν. Doctors don't know how. They say it's a miracle. Επίσης, από πότε η Eleven έχει τη δυνατότητα να ανασταίνει κόσμο? Πότε έχει σεταριστεί αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται όλο αυτό? Και γενικά το Stranger Things δεν μας έχει συνηθίσει να μην σετάρει κάτι ολόσωστα. Οτιδήποτε έχει γίνει μέχρι τώρα έχει σεταριστεί όπως πρέπει και κάποιες φορές υπερβάλλει κιόλας και το σετάρει και δύο και τρεις φορές. Τώρα εδώ αυτό πώς προέκυψε? Let's hope one is dead and rotting. Ναι καλά, εδώ δεν πεθάνει η Max ρε. Ο Vecna θα πεθάνει, είσαι τρελός? He's not. He's hurting, but he's still alive. Εννοείται ότι ο Vecna ζει και όχι απλά ζει, θα επιστρέψει κιόλας στην πέμπτη σεζόν για να τους ξαναπαίξει μπαλάρα. Και θα το τονίσω ξανά, γιατί δεν θέλω να περνάνε στον ντούκου αυτά, ότι ο κακός μας σε αυτήν τη σεζόν νίκησε. Παιδιά, οι υπόλοιποι μην δίνετε σημασία. Αυτά τα τονίζω για τους σκληροπυρηνικούς Star Wars fans που ακόμα κλαίνε για το επεισόδιο που λέγεται τον Darth Vader. Και ήρθε η ώρα για το Endgame, guys. Και θέλω να ελπίζω Netflix ότι η πέμπτη σεζόν δεν θα κάνει πάλι δύο ολόκληρα χρόνια για να βγει, έτσι. Νομίζω ότι μια ανάλογη καθυστέρηση με την προηγούμενη, θα ήταν κακό και δεν νομίζω ότι σε παίρνει. Και αυτή ήταν η τέταρτη σεζόν των περίεργων πραγμάτων. Ναι, okay, όπως καταλάβατε, έχει ψεγάδια, έχει κάποια ηλίθια πράγματα, αλλά στο τέλος, το γενικό πρόσημο είναι θετικότατο. Και είναι θετικότατο γιατί ξέρετε οι περισσότεροι το κόλμα που έχουμε τους κακούς και ότι μ' αρέσει πολύ να κερδίζουν στο τέλος. Και να σας πω και κάτι, είναι λογικό ρε παιδιά να κερδίσει ο Vecna εδώ, γιατί ο Vecna είναι ο χαρακτήρας της σειράς που αυτό το σχέδιο το ετοιμάζει χρόνια. Οπότε είναι και λογικό να κερδίσει αυτούς που έφτιαξαν ένα σχέδιο στα μπαμ, μήπως μπορέσουν την τελευταία στιγμή και σώσουν την κατάσταση. Okay, σεβαστό, okay, είχαν κάποιες μικρές νίκες μέσα σε όλο αυτό, αλλά ο τελικός μεγάλος νικητής είναι ο Vecna και το γούσταρα φούλ αυτό. Εάν και τους νεκρούς τους αφήνατε νεκρούς και δεν τους αναστούσατε, όλα θα ήταν σε 9-5, αλλά... Και τα περισσότερα ψεγάδια, τα σεναριακά κενά, όλα αυτά τα παραβλέπω, αλλά την ανάσταση της Max, όχι, συγγνώμη, δεν τη συγχωρώ. Να κάθομαι εγώ να έχω μείνει σαν βλάκας με ανοιχτό το στόμα για πόσα λεπτά και ξαφνικά να μου έρχεται η Eleven και να λέει δεν φεύγεις. Τι δεν φεύγεις ρε? Τέλος πάντων, ο μόνος τρόπος για να το συγχωρήσω όλο αυτό είναι
ο μη θάνατος τελικά της Max να παίξει κομβικό ρόλο στην πέμπτη σεζόν, στην τελική μάχη δηλαδή. Εάν γίνει αυτό, τότε ναι, είμαι μαζί σας. Μέχρι τότε λοιπόν, περιμένουμε την πέμπτη σεζόν με ανυπομονησία. Για τώρα όμως, περιμένω πώς και πώς τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο να μου πείτε τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε από τη σειρά και τι περιμένετε για την πέμπτη σεζόν. Α, και μην ξεχάσετε να μου γράψετε για τη θεωρία του Eddie, άμα θέλετε να επιστρέψει ή όχι ζωντανός στην πέμπτη σεζόν. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν και έρχονται βιντεάρες. Μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ!